Κύριε Πρόεδρε του ΣΦΕΑ, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, κύριοι πολιτιακοί, πολιτικοί και τοπικοί άρχοντες, εκλεκτή κυρία εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, εκλεκτή προσκεκλημένη, αγαπητοί συναγωνιστές, κυρίες και κύριοι. Με καταλαμβάνει δέος κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτόν τον ιερό χώρο και με φορτίζει με συγκίνηση αλλά και ευθύνες απέναντι σε εκείνους που βασανίστηκαν ή θυσιάστηκαν για το ιδανικό της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση που βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 67-74, το οποίο ευχαριστώ θερμά. Εκ μέρους των Κυπρίων Αγωνιστών της Δημοκρατίας και της Αντίστασης, σας απευθύνω εν κάρδιο συναρρευτικό χαιρετισμό πίστης και αισιοδοξίας. Η παρουσία μας εδώ δηλώνει την έκφραση αγάπης, θαυμασμού και εκτίμησης για την προσφορά των αδερφών μας συναγωνιστών της Ελλάδος για την προσφορά σας στην πατρίδα κατά τα δύσκολα εκείνα χρόνια της Χούντας, αλλά και να σας χαρούμε και να συνεργάσουμε μαζί την επέτειο αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα που τη γέννησε τον Ιούλιο του 1974. 50 χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χούντας στις 21 Απριλίου και 43 χρόνια μετά την τραγωδία της Κύπρου και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, βρίσκουν την Κύπρο να βρίσκεται ακόμη υπό τουρκική κατοχή, με αφαγμένες τις περιουσίες και τα σπίτια μας, με καταπατημένους τους δομούς στα ιερά και τα όσια μας, με 200.000 πρόσφυγες και ακόμα χίλιους ακόμα αγνώμενους. Και την Ελλάδα υπό μία οικονομική νομηρία, ας την πω, με μνημόνια, περικοπές, λιτότητα, οικονομική δυσπραγία και φτώχεια με μεγάλη μερίδα του λαού. Η Τουρκία, με ένα απίστευτο παραλογισμό, παραβιάζει καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο, τα ελληνικά φρουρικά ύδατα, τη Εκτική Νησά, με παράνομες ναύτεξ, δέσμευσε με ασκήσεις με πραγματικά πειρά θαλασσοτεμάχια της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης καθώς και του Αιγαίου. Ο αντιπρόσωπος της Τουρκίας στο Ηνωμένα Έθνη μας απειλεί απροκάλυπτα με πόλεμο, αν συνεχιστούν οι έρευνες της Κυπριακής Δημοκρατίας για υδραγωγάφρακες. Και με τουρκικά τελεσίγραφα πως Ελλάδα και Κύπρο δεν αποκλείουν και επεισόδιο που θα προκαλέσουν ήδη βέβαια, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο. Αγαπητοί φίλοι, κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στην Ελβετία, η Τουρκία απέδειξε ότι οι προτεραιότητες της δεν είναι οι Τουρκοκύπροι και το μέλλον τους, αλλά θέλει να νομιμοποιήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο και να διασφαλίσει τα ζωτικά στρατιωτικά της συμφέροντα στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Θέλει να γίνει ο αφέντης της Μέσης Ανατολής. Πολύ φοβούμαι ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό της τουρκικής αδιαλεξίας και απληστίας, γιατί, κατά την άποψή μου, σπάσαμε το μέτωπο της άμυνας μας, που είναι το δίκαιο μας. Ξεφύγαμε από βασικές αρχές. Κάναμε υποχωρήσεις, δώσαμε πολλά, ανοίγοντας την όρεξη της Τουρκίας να τα ζητά όλα. Το μείζο θέμα για μας είναι πώς διαχειριζόμαστε την επόμενη μέρα. Οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδος και της Κύπρου, κατά την άποψή μας, οφείλουν να καθίσουν μαζί, να μελετήσουν σοβαρά την κατάσταση και ενωμένοι να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει για αντιμετώπιση των κινδύνων και διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Αδέρφια Ελληνές,
όπως οι Ολυμπιονίκες μας, με μεθοδικότητα, εντατική προσπάθεια, πρόβαλαν το ήθος και το πείσμα του Έλληνα και σήκωσαν τον ίδιο της Ελλάδας ψηλά, πιστεύω ότι στις δύσκολες συνθήκες που περνά σήμερα η Ελλάδα, με επιμονή και υπομονή, με σκληρή δουλειά, ενότητα και ομοψυχία, μπορούν οι Έλληνες να επιτύχουν το στόχο της ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Να απαλλαγούν από τα δεινά της πραγίας, να μεγαλουργήσουν και να αισθάνονται και πάλι περήφανοι για την πρόοδο και τα κατορθώματά τους. Να ανακοπεί η ροή της νεολαίας μας προς εξωτερικό και η αξιοποίησή τους στην πατρίδα. Έχουμε την ψυχή και τις δυνάμεις να πάμε εκεί που μας αξίζει. Θα κρατήσουμε τη σημαία ψηλά. Θα κρατήσουμε την Ελλάδα και την Κύπρο ψηλά. Οι Κύπροι αδερφοί σας παραστέκονται αλληλέγγυοι και σας συμπαραστέκονται ολόψυχα με όλες τις δυνάμεις τους. Σας ευχαριστούμε και εμείς από τα νύχια της ψυχής μας για τη συμπαράσταση προς τον αγώνα μας για ελευθερία και απαλλαγή από την τουρκική κατοχή. Ως αγωνιστές της αντίστασης της Κύπρου, υποσχόμαστε πως θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια σωστή, δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του εθνικού μας προβλήματος που θα διασφαλίζει τη φυσική και εθνική επιβίωση του ελληνισμού της Κύπρου στη γη των προγόνων. Σας ευχαριστώ.